Από τη σύλληψη μια 43χρονη μητέρα που δεν συνενούσε να γίνουν στο 15χρονο παιδί τη ιατρικέ πράξει που έκριναν επιβεβλημένε οι γιατροί του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, σημαδεύτηκε η εφημερία τη Παρασκευή στην παιδιατρική κλινική. Το 15χρονο παιδί είχε μόλι μεταφερθεί στο Βενιζέλιο, αφού αυτό έκριναν λόγω τη κατάστασή του οι γιατροί από το νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, η άρνηση τη μητέρα για την αντιμετώπιση του προβλήματο υγεία κινητοποίησε το προσωπικό που, όπω ορίζει το πρωτόκολλο, ενημέρωσε τον εισαγγελέα, ο οποίο διέταξε τη σύλληψή τη. Οι γιατροί του Βενιζελίου όρισαν, σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, τις εργαστηριακές απεικονιστικές εξετάσεις που έπρεπε να κάνει ο 15χρονος προκειμένου να ακολουθήσει μετά, αν χρειαζόταν επεμβατική πράξη ή οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή. Εκεί υπήρχε μια αντίδραση από την μητέρα, υπήρξε η άρνηση να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε από τους υγειονομικούς, όπως ακριβώς ορίζει το πρωτόκολλο, η παρέμβαση εισαγγελία και μετά την εισαγγελική παρέμβαση και με την συνένεση του πατέρα, το παιδί παραμένει σε νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η γυναίκα κρατήθηκε από την Παρασκευή στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, ενώ σήμερα διετάχθη εκτός από την περαιτέρω διαρεύνηση της υπόθεσης και η διαβίβαση της δικογραφίας, με τη γυναίκα να αφήνεται ελεύθερη, καθώς πιθανά θα οριστεί τακτική δικάσιμος, με την κατηγορία που αντιμετωπίζει να είναι η έκθεση σε κίνδυνο. Ήδη έχουν γίνει με τη συνένεση του πατέρα όλες τις εξετάσεις που χρειάζεται και περαιτέρω ιατρικές πράξεις, είτε επεμβατικές είτε περαιτέρω θεραπευτική αγωγή, θα δοθεί είτε παραμένοντας σε νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, είτε νοσηλευόμενος στο τρίτο βάθμιο. Το 15χρονο παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα να γίνουν όσες ιατρικές πράξεις απαιτείται, να έχει δρομολογήσει την αντιμετώπιση της κατάστασής του και τη χορήγηση της όποιας θεραπείας έκριναν οι γιατροί ότι πρέπει να λάβει. Στην εισαγγελική παρέμβαση ακολουθείται μετά η διαδικασία. Το γεγονός όμως ότι έχουμε τη συνένεση του πατέρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό για μας και ένας άνθρωπος 15 ετών να νιώθει ότι συνενεί η οικογένειά του σε αυτές τις διαδικασίες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό και για τους υγειονομικούς μας και για μας ότι έχουμε τη συνένεση του πατέρα. Το παιδί πάντως, όπως δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να μεταφερθεί στο Παγνί για ακόμη πιο εξειδικευμένη θεραπεία. Είναι σε συνεννόηση γιατροί του Βενιζελίου και με τους γιατρούς του Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και αν χρειαστεί θα έχουμε και μια διακομιδή του παιδιού προκειμένου να λάβει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Η κατάσταση της υγείας του, η κλινική του εικόνα είναι καλή, παίρνει τη θεραπεία που χρειάζεται και παρακολουθούμε πολύ στενά το περιστατικό.